Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αθανάσιο Δρούγο, διεθνολόγο και στρατηγικό αναλυτή. Κύριε Δρούγο, γεια σας. Καλό σου απόγευμα, Βαθίνα. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Όλοι να είμαστε καλά, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία 3 με 4 χρόνια για όλους τους Έλληνες. Αναμφισβήτητα, μην το συζητάμε και στην πρωτεύουσα αλλά και στην επαρχία, όπως έχω δει από τα συνεχή ταξίδια Βίκη, θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι τραγική και αφορά μεγάλα κομμάτια του ελληνικού πληθυσμού και δυστυχώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν βλέπω και φως στο βάθος του τούνελ, να το πω έτσι σε πιο πρακτική γλώσσα. Απεσιόδοξος είστε, απεσιόδοξος κύριε Δρούγο είστε. Λοιπόν, τα πρώτα εξής είναι μια κατάσταση η οποία δεν βλέπω ότι με την παρούσα κατάσταση επικρατούσα και στην Ευρώπη με τους γερμανοκεντρικούς ευρωτοκογλύφους και στη χώρα μας από τις επιλογές οι οποίες έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση, ότι μπορούμε αυτή να ελπίζουμε σε κάτι. Εκτιμώ αυτή ότι ο αφέντης είναι πάντα ο λαός και οι προσεχείς εκλογές θα δείξουν τι ακριβώς γίνεται. Αλλά πάντως τα πράγματα δεν νομίζω ότι τα βλέπει και ο μέσος Έλληνας πολίτης καθημερινά και το βιώνει είτε στην Αθήνα είτε στην επαρχία, ότι κάθε άλλο παρά καλά είναι. Απ' τη φύση μου αισιόδοξος, αλλά όπως βλέπω τα πράγματα, όχι κάθε άλλο παρά αισιόδοξος. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο σε ό,τι αφορά, να πάμε πιο μακριά, σε ό,τι αφορά την κατάσταση Συρία, Κύπρο, Ανατολική Μεσόγειο. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, όπως γνωρίζεις, έχουμε μια αντιπαράθεση στη Συρία, στην οποία κανένας δεν περίμενε να έχει ξεπεράσει τους περίπου 24-26 μήνες, θα έλεγα, ανάμεσα στο καθεστώς Ασάντ. Ναι. Και βεβαίως μια πλειάδα, θα το πω έτσι, αντικαθεστωτικών, οι οποίοι είναι από μετριοπαθείς άνθρωποι μέχρι φανατικοί μουσουλμάνοι και εξτρεμιστές. Ναι. Και αυτό έχει, ας πούμε, περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Θα έλεγα το εξής, ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή στο βόρειο μέρος της Συρίας, δηλαδή στα σύνορα με την Τουρκία, εκεί προφανώς το πάνω χέρι έχουν, λόγω του ότι η Τουρκία υποστηρίζει τους αντάρτες. Ναι. Έχουν το πάνω χέρι προφανώς οι ανταρτικές δυνάμεις και οι αντικαθεστωτικοί. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, μέσα αυτούς είναι και μετριοπαθείς στοιχεία, αλλά και λίγαν επικίνδυνα εξτρεμιστικά ισλαμικά στοιχεία, τα οποία έχουν έρθει από όλο τον κόσμο και από την Ευρώπη, ενώ από Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και από φανατικοί δηλαδή μουσουλμάνοι. Και βέβαια και από όλο τον κόσμο. Την άλλη πλευρά, την οποία είναι πολύ σημαντική, είναι το γεγονός ότι η Συρία έχει ευαίσθητα και εύθραστα σύνορα με το Λίβανο, ο οποίος είναι ένα μοσαϊκό πολλών κοινοτήτων, το οποίο τουλάχιστον διαχρονικά χαρακτηρίζεται από εντάσεις, πολέμους, αντιπαραθέσεις και τρομοκρατία. Mm-hmm. Έχουμε το Ιράκ, το οποίο στη μετά Αμερικανών εποχή, ενώ αφαίρουμε δηλαδή μετά το 2010, δεν μπορούμε να πω ότι έχει σταθεροποιηθεί. Άρα προφανώς τα σύνορα Συρία-Ιράκ είναι πολύ τροτά και πορόδι, οπότε μπαίνουν στοιχεία από τη μια πλευρά στην άλλη με ό,τι εξτρεμισμό και φονταμενταλισμό και ακρότητες μεταφέρουν. Mm-hmm. Έχουμε κάπου το βασίλειο της Ιορδανίας νοτιότερα, που έχει σύνορα με τη Συρία και το οποίο βεβαίως σαφώς είναι πιο σταθερό, αλλά Βίκη δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο σίγουρη η Ιορδανία, ότι με τις 500.000 πρόσφυγες που έχει από τον πόλεμο, από τη Συρία, που έχουν μετακινηθεί εντός Ιορδανικού πλέον εδάφους, ότι μπορεί να χαρακτηρίζεται και από σταθερότητα. Και βέβαια έχουμε και τη σχέση Ισραήλ-Συρίας, διότι εκεί είναι τα πολύ δύσκολα, όπου στα υψώματα του Γκολάν που κατέχει το Ισραήλ από το 1967 με τον τότε πόλεμο, προφανώς υπάρχει τελευταία μεγάλη ένταση, σε βαθμό που τουλάχιστον σύμφωνα με τις αναλύσεις και Αμερικανών και Ευρωπαίων, αλλά και δικές μου, θα έλεγα αυτή τη στιγμή ότι δεν αποκλείεται να έχουμε και αντιπαράθεση και οξύτητα στη σχέση Ισραήλ-Συρίας, με αποτέλεσμα αντιλαμβάνεσαι ότι ένας, ας πούμε, εμφύλιος πόλεμος εντός Συρίας έχει επεκτάσεις προς όλα τα ζυμούθια, προς όλες τις γωνιές της περιοχής. Άρα καταλήγω λέγοντας σε αυτό το σημείο ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Είναι ενδεικτικά, θα έλεγα ότι... Είναι έτοιμο το φυτίλι δηλαδή να αρπάξει, κύριε Τρόπο? Ναι, δεν αποκλείεται. Γιατί σημαίνει εδώ πέρα μέσα ότι αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε και τους Αμερικανούς, οι οποίοι έχουν πρόβλημα με το και Ισραήλ με το Ιράν. Ναι. Το Ιράν, μην ξεχνάμε ότι υποστηρίζει τη Συρία, διότι είναι το μοναδικό αραβικό κράτος που έχει καλές σχέσεις με το Ιράν, γιατί τα άλλα 21 κράτη είναι πιο πολύ με τους Αμερικανούς ή με τη Δύση, να το πω έτσι πιο απλά. Μόνο η Συρία είναι η κόντρα στους Αμερικανούς και στη Δύση υποστηρίζεται από το Ιράν. Άρα, συνεπώς, η εμπλοκή και Ιρανών στρατιωτικών και φανατικών Σιητών μουσουλμάνων από το Λίβανο υπέρ του Ασάντ, συν όλοι αυτοί που έχουν μπει μέσα και υποστηρίζονται από την Τουρκία, τους Αμερικανούς, τους Γάλλους, τους Βρετανούς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία, δημιουργούν μια κατάσταση πραγματικά εκρηκτική. Άρα η εκτίμησή μου είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε, παρά τα όσα λέγονται για τη νέα Γενέβη 2, δηλαδή τις νέες ειρηνευτικές συζητήσεις μεταξύ για το θέμα της επίλυσης της Συρίας, δεν νομίζω, όπως και η Γενέβη 1 πριν από ένα χρόνο απέτυχε και ο πόλεμος συνεχίζεται. Και μπορώ να πω ότι όλοι οι αναλυτές, και μάλιστα χθες το ανέβασα και στα sites μου, στο διαδίκτυο και στο Facebook, ότι 11 μυστικές υπηρεσίες κρατών που είναι εμπλεκόμενα στην περιοχή απέτυχαν στην εκτίμησή τους πότε θα πέσει το καθεστώς Ασάντ. Διότι όλοι περιμέναν, επειδή κάνω κριτική και στον εαυτό μου πάντα, καλοπροαίρετα, βλέπω αυτή τον Νοέμβριο του 12, Δεκέμβριο του 12, περιμέναν όλοι ότι θα πέσει και το καθεστώς ανθίσταται και πιθανότατα αυτή τη στιγμή ελέγχει το μισό της Συρίας και δεν αποκλείται να παραμείνει με αυτό το μισό. Μέχρι πότε άραγε?
Κοιτάξτε, λογικά τώρα πλέον είναι παρακινδυνευμένες όλες οι εκτιμήσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ακόμα και βλέπω ότι και χθες μιλώντας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Άμυνας, κορυφαίο ίδρυμα στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ομπάμα είπε αυτή τη στιγμή ότι είναι μια κατάσταση που δεν μπορούμε να κάνουμε και συγκεκριμένες χρονικές εκτιμήσεις. Άρα, ο πόλεμος εκεί, τη στιγμή κατά την οποία τον φορτίζουν, να το πω έτσι, κυμαίνει δε, για τα δικά του συμφέροντα, τα οποία είναι ή να κρατήσουν τον Ασάντ στην εξουσία, έστω και με τη μισή Συρία, ή να τον ανατρέψουν και να παραδώσουν σε φιλοαραβικά και φιλοδυτικά στοιχεία τη Συρία, όπως θέλουν οι Δυτικοί και οι Άραβες, εχθροί του. Όλα αυτά με ανησυχούν πάρα πολύ. Άρα, συνεπώς, μέσα στο 2013 δεν αποκλείω να το αντέξει το καθεστώς και να πάμε για την επόμενη χρονιά με ό,τι αυτό γίνεται. Αλλά δεν με νομίζω. Με τη συνέχιση όλων αυτών των γεγονότων, κύριε Δρόγο, έτσι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Έχουμε φτάσει ήδη και 80.000 νεκρούς, επίσημα από ανεξάρτητες πηγές. Το τι θα λέει μία ή άλλη πλευρά για μένα δεν το πιστεύω τόσο. Πόλεμος γίνεται και προφανώς πολλά λέγονται και η αλήθεια βιάζεται και παραβιάζεται. Αλλά το θέμα είναι ότι με τόσες απώλειες, με τόσο χάος, με περίπου 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, ενώ κυκλικά της Συρίας, σε Τουρκία, σε Ιράκ, σε Ιορδανία και εγώ δεν ξέρω και στο Λίβανο, όλα αυτά νομίζω ότι δημιουργούν μια κατάσταση ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντως ένα εξάμηνο με δεκάμηνο, αν και αποφεύγω πλέον ιδιαίτερα στη Συρία να κάνω αυτά που έκανα στην Αίγυπτο, ότι θα πέσει ο Μουμπάρακ σε ένα-δύο μήνες ή ο Καντάφη σε 5-6 μήνες, εδώ αυτή τη στιγμή βλέπω ότι αντέχει και εφόσον αντέχει σημαίνει ότι κάποιοι τον υποστηρίζουν, που είναι οι Ρώσοι, οι Ιρανοί και κάποια στοιχεία του Λιβάνου. Άρα καταλαβαίνεις ότι πολεμάει μέχρι τελευταία στιγμής και ό,τι μπορέσει να κάνει. Βέβαια, μακροπρόθεσμα σαφώς θα φύγει, όπως έφυγε ο Μουμπάρακ ή ο Καντάφη, αλλά αυτή τη στιγμή ακόμα αντέχει και μπορεί να το πολεμήσει. Και μέχρι πότε να δούμε θα υπάρξει αυτή η κατάσταση. Ναι, σίγουρα. Και ανά πάσα στιγμή υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να χτυπήσουν οι Ισραηλοί πάλι μέσα στη Συρία, όπως κάνανε ανήμερα του δικού μας Πάσχα, μέρα Σάββατο προς Κυριακή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πανδαιμόνιο μέσα στη Συρία. Και αν η Συρία στρέψει πυράβλους κατά του Τελαβίβ και του Ισραήλ, ξέρεις, μικρές γωνιές γης είναι αυτές, τα θύματα θα είναι πάρα πολλά και όσο και να είναι η Ισραηλινή πανίσχυρη πολεμική μηχανή, οι απώλειες θα είναι απώλειες. Δεν μπορεί να τις γλιτώσεις γιατί οι περιοχές είναι πάρα πολύ κοντά η μία με την άλλη. Δεν είναι τεράστιες γεωγραφικά εννοώ και γεωμετρικά και μαθηματικά να το δω τις περιοχές. Μάλιστα. Να περάσουμε σε μία άλλη ερώτηση που θα ήθελα να συζητήσουμε, να μου πείτε τις δικές σας απόψεις. Ποιες οι επιπτώσεις τελικά σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες? Κοιτάξτε να δείτε, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή ήταν ο τελευταίος από μια σειρά ηγετών, να το ξεκινήσουμε από εκεί, που ο Ομπάμα είδε αναφορικά με τις εξελίξεις στη Συρία και στο Ιράν. Είχε δει νωρίτερα τους ηγέτες του Κατάρ, της Ιορδανίας, Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συνεπώς ήταν η τελευταία επίσκεψη για να πάρει μια εικόνα από αυτές τις χώρες που υποστηρίζουν την αντιπολίτευση, ας πούμε, τους αντικαταστατικούς της Συρίας. Συνεπώς πρωταρχικό θέμα ήταν στη Συρία, στο οποίο βέβαια οι Τούρκοι δεν παίρνουν μόνοι τους την πρωτοβουλία να κάνουν κάτι. Διότι είτε φοβούνται, είτε αν εμπλακούν μέσα δεν ξέρουν και πώς θα καταλήξουν. Κατόπιν τούτου περιμένουν όλα από τους Αμερικανούς και το ΝΑΤΟ. Αλλά το ΝΑΤΟ ήδη είχε πολλές εμπλοκές τα τελευταία χρόνια. Οι Αμερικανοί και με το Ιράκ, το ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, στην Αφρική, στην Κιβή αναφέρομαι. Όλα αυτά βέβαια τώρα έχουν κουράσει λίγο και τους νατοϊκούς, τους οποίους συζητώ και νομώ αυτή τη στιγμή ότι ούτε λίγο ούτε πολύ δεν θα εμπλακούν εύκολα σε μια στρατιωτική περιπέτεια μέσα σε ένα χώρο όπως η Συρία. Άρα καταλήγω λέγοντας ότι όπως είναι τα πράγματα, οι επιπτώσεις από την επίσκεψη Ερντογκάν είναι σημαντικές, διότι προφανώς αναβάθμισε πάρα πολύ, θεωρείται στρατηγικό σύμμαχο στους 5-6 κορυφαίους για τους Αμερικανούς στον πλανήτη, όπως και εγώ για παράδειγμα είναι η Αυστραλία ή κάποιες άλλες χώρες, το Κατάρ και ούτω καθεξής, αλλά είναι πολύ ψηλά. Αυτό δημιουργεί αρνητική εικόνα για την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι ο Σαμαράς δεν έχει καταφέρει να πάρει ούτε μία πρόσκληση εδώ και ένα χρόνο, να μην πάω εκεί πιο πριν που ήταν αντιπολίτευση. Ήταν η επόμενή μου ερώτηση και η απορία μου αυτή. Τελικά πώς και ακόμη δεν έχει κανονιστεί ένα ραντεβού με τον. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Εδώ και προημερών δεν έγινε και του Παναγιωτόπουλου, του Υπουργού Άμυνας. Ο Υπουργός του Άμυνας. Πού οφείλετε, πιστεύετε εσείς, αυτή η άρνηση, δεν μπορώ να το πω και άρνηση, αυτή ίσως η καθυστέρηση, γιατί από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνουμε από κάποιους κύκλους, έχουν γίνει κάποιες επαφές για να υπάρξει αυτό το ραντεβού με τον Πάπα. Σωστό, πολύ σωστό αυτό που λες. Επαφές έγιναν και σε διπλωματικό επίπεδο και έγιναν και κάποιες κινήσεις και από την Ομογένεια. Αυτές δεν απέδωσαν. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ένας είναι ότι ο πρόεδρος Ομπάμα θεωρεί την Τουρκία κορυφαίο παράγοντα, συνεπώς στην προκειμένη περίπτωση λόγω της κρίσης στην Ελλάδα, κοινωνικής, οικονομικής και ό,τι άλλο, προφανώς δεν μας θεωρεί ότι παίζουμε σημαντικό ρόλο, όσο παίζουν τουλάχιστον οι Τούρκοι σε διεθνείς οργανισμούς και ευρύτερα. Ένας λόγος. Ένας δεύτερος λόγος είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι και ιδιαίτερα θετικό το κλίμα για αυτή την κυβέρνηση. Δεν είναι προσφυλής δηλαδή ο κύριος Σαμαράς? Δεν είναι προσφυλής, δεν είναι όλη η τρικομματική κυβέρνηση, δεν είναι προσφυλής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρούνται αυτοί ότι είναι ούτε πολύ ενεργούν για λογαριασμό της Γερμανίας και τίποτα παραπάνω. Είναι γερμανοκεντρική. Αυτό δηλαδή έχει θυμώσει τον Αμερικανό Πρόεδρο?
Νομίζω ότι ναι, και τουλάχιστον επειδή συζητώ πάρα πολύ με αυτούς ανά την Ευρώπη σε διεθνείς διασκέψεις, βλέπω ότι υπάρχει μια δυσφορία στην περίπτωση Σαμαρά, αλλά γενικώς της τρικομματικής, θα έλεγα, που είναι στην εξουσία εδώ και περίπου κοντά ένα χρόνο τώρα, κάτι λιγότερο. Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο είναι το γεγονός ότι μην ξεχνάμε ότι είναι μεγάλες αλλαγές στον ενεργειακό χάρτη Βίκη, οι οποίες δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν, σε ό,τι αφορά την πώληση της ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΦΑ. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο πολύ σημαντικό. Ναι, και πού ακριβώς θα καταλήξουν, γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει και, πώς θα το πω, δισκαμψία και δυστοκία στο κάποια πράγματα, γιατί φορούν θεωρούν ευσημείο ότι ούτε λίγο ούτε πολύ αυτά που είπε προχθές στο Δουβλίνο ο Σαμαράς για ευρωπαϊκή ΑΟΣ και ούτω καθεξής δείχνουν κάτι προς Γερμανία ή τουλάχιστον η Γερμανία πάνε μας αρπάξει και αυτά τα οποία ακόμα δεν έχουμε βγάλει από το υποθαλάσσιο χώρο, ενώ φυσικό αέριο ή πιθανόν. Φυσικό αέριο σίγουρα, πετρέλαιο δεν ξέρω. Κατόπιν τούτου νομίζω αυστημείο ότι όλα αυτά συγκλίνουν στο να μην είναι πολύ θετική εικόνα. Το ίδιο αφορούσε και τον κύριο Παναγιωτόπουλο, διότι την ίδια εβδομάδα που ο ομόλογος του Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Τσακ Χέγγελ δεχόταν ένα σωρό επισήμους, δεν δέχτηκε τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας να κάνει μια επίσκεψη και μια ομιλία σε ομογενή στη Βοστόνη. Άρα ως εκ τούτου σημαίνει ότι υπάρχει μια δυσφορία. Την ίδια στιγμή δεχόταν τον Νταβούτογλου, τον Γιλμάζ, τον Υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό της μυστικής υπηρεσίας της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Οπότε ούτε πολύ είχε πολλούς από αυτούς, αλλά με τον Έλληνα Υπουργό δεν είχε. Αρχιόντουσαν βεβαίως ο κ. Παναγιωτόπουλος μια τελευταία κοινωνική εκδήλωση εδώ στην Αθήνα που βρέθηκα κοντά του, είπα ότι προσπαθεί και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να γίνει τέτοια επίσκεψη, αλλά δεν το βλέπω με τα νη δεδομένα. Πόσο μάλλον και για τον Πρωθυπουργό. Και να ρωτήσω εδώ τι σημαίνει η λέξη Ευρωπαϊκή Ένωση για σας, τα χρέη δικά μας, τα υδρογονάθρακες όλων. Με το θέμα της Ευρωπαϊκής ΑΟΣ και της τάσης των υδρογονάρθρακων να μπουν υπό ευρωπαϊκό καπέλο, διαφωνώ κάθετα. Ήδη η χώρα μας έχει μπει ευσημή σε απίστευτες ευρωτοκογλυφικές καταστάσεις. Έχουμε μπει ήδη σε μια κατάσταση στην οποία δεν ξέρω και εγώ τι θα ξημερώσει. Υπάρχουν άπειρα προβλήματα οικονομικά. Το χρέος της Ελλάδος είναι δυσβάστακτο και θεόρατο και όσο και αν κουρεύεται δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Κατόπιν τούτου, στην προκειμένη περίπτωση, οικονομικά η χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα προτιμούσα, αλλά με ομαλό τρόπο, να κινούμασταν σαν όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Σουηδία ή η Δανία που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι στην Ευρωζώνη. Γιατί η Ευρωζώνη, όπως έχει καταντήσει, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ σοκ και δέος εναντίον των κρατών του Νότου, ακόμα και της Ιταλίας, η οποία και αυτή περνάει η κρίση, βέβαια η μεγάλη χώρα η Ιταλία δεν είναι σαν την Ελλάδα, αλλά όπως και να είναι τα πράγματα, ας πούμε, βλέπει κανείς τι γίνεται στην Πορτογαλία, βλέπει τι γίνεται στην Ισπανία, βλέπει τι γίνεται στη χώρα μας με την πρωτοφανή ανεργία, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους. Κατόπιν τούτου, για μένα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει την παρουσία της, αλλά πιο πολύ θα έλεγα η Ευρωζώνη, η οποία συμπεριφέρεται αρνητικά. Και απλώς δένει ακόμα περισσότερο χώρες του Νότου με περίεργα δάνεια και άθλιες, θα λέει κανείς, μεθοδεύσεις. Κατόπιν τούτου, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν προσφέρει και πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Έχουμε όμως δυστυχώς δεθεί με τους Γερμανούς και το γαλλογερμανικό άξονα, ενώ θα πρέπει να κοιτάμε και προς Αμερική και προς Ρωσία και προς Κίνα και προς άλλες διόδους και εξόδους, μήπως μπορέσουμε και βοηθηθούμε. Και προς κάθε βοήθεια, θα έλεγα εγώ, να πάρουμε κάθε βοήθεια που θα μπορούσαμε να έχουμε. Μέσα σε εισαγωγικά να την εκμεταλλευτούμε, να εκμεταλλευτούμε την κάθε βοήθεια. Ασφαλώς, γιατί μην ξεχνάμε. Λογικά σκεπτόμενοι, οι διοικούντες κυβερνώντες αυτό δεν το σκέφτονται. Ή μήπως κρύβονται πράγματα πίσω από όλα αυτά που γίνονται, που τα οποία δεν τα γνωρίζουμε εμείς. Πιστεύω αυτή ότι η Γερμανία με τη συμπεριφορά της απέναντι στην Ελλάδα εκδικείται για πολλά πράγματα και μέσω διαχρονικής ιστορίας. Θεωρώ αυτή ότι η συμπεριφορά των Γερμανών είναι αυστηρή, επικίνδυνη, είναι, θα λέει κανείς, εκδικητική, προκλητική και δημιουργεί αυστηρή εδώ πέρα μέσα άπειρα προβλήματα. Αυτό μπορεί να το δει ο καθένας σε υποθέσεις στη Γερμανία όταν συζητάμε Γερμανούς τη συμπεριφορά τους απέναντί μας. Δεν είπα το σύνολο του γερμανικού λαού, αλλά είπα τουλάχιστον οι κυβερνώσεις ελίτ στο Βερολίνο. Και ένα μεγάλο ποσοστό, μην νομίζετε. Και μεγάλο ποσοστό, δεν και μεγάλο ποσοστό. Γιατί για τους Έλληνες που είναι εκεί, ναι. Θεωρώ αυστηρή ότι η χώρα μας έπρεπε να είχε απαγκιστρωθεί από τέτοιες θέσεις, κυρίως κοντά στη Γερμανία. Δεν νομίζω, ξέρετε. Αν το δει κανείς σαν αναλυτής, κερδίζουν εκείνες οι χώρες οι οποίες είναι με τις θαλάσσιες δυνάμεις. Αυτό διαχρονικά, αν το δει κανείς, κέρδισες με τα υπέρ και τα κατά των Αμερικανών, για να είμαι δίκαιος, αυτές οι χώρες οι οποίες ήταν με τους Αμερικανούς στους παγκοσμίους πολέμους ή οπουδήποτε αλλού κερδίσαν. Και ήταν το μεγάλο μυαλό του Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο να δέσει τη χώρα αυστηρή με τη Μεγάλη Βρετανία. Έστω και αν οι άκρη μας έχουν πολλές φορές αδικήσει διαχρονικά στην ιστορία μας με άπειρες ενέργειες σε εμάς στην Κύπρο. Αλλά τουλάχιστον ήταν με τις νικητήριες δυνάμεις, έστω με αυτές. Τώρα, άμα δεν είσαι με χερσαίους παράγοντες όπως είναι η Γερμανία, η οποία είναι μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών και Ρωσίας, λογικό είναι μέχρι ενός σημείου θα αντέξει. Από εκεί και πέρα προφανώς η Γερμανία θα έχει προβλήματα. Και εγώ προβλέπω ότι ακόμα και με την επανεκλογή της Μέρκελ στις εκλογές του Σεπτέμβρη που μας έρχονται, από εκεί και πέρα η Γερμανία σιγά σιγά θα αρχίσει να εμφανίζει φοβερά εσωτερικά προβλήματα και θα έχει σοβαρές κρίσεις. Άρα η Ελλάδα θα πρέπει να είναι προσεκτική, μην δένεται με τέτοιους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να την οδηγήσουν σε χαοτικές ενέργειες και σε νέα, θα λέει κανείς, πολιτικά βαρομετρικά χαμηλά.
Κύριε Δρούγο, δεν ξέρω τώρα αυτό τι εννοείται. Η οικονομική βοήθεια υποτίθεται ότι έχουμε από τη Γερμανία. Εάν, σύμφωνα με εσάς τουλάχιστον, πιστεύετε ότι και μετά την επανεκλογή της Μέρκελ δεν θα υπάρχει ασφάλεια, τι γίνεται από εκεί και πέρα? Όχι, εγώ πιστεύω ότι μετά την εκλογή της Μέρκελ τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και το έχω γράψει και στο σελίδα μου και στο Facebook, διότι σε μια περίπτωση τώρα προσπαθούν να, ας πούμε, πώς να το πω, να κάνουν ένα τετραγωνίσιο στον κύκλο, πράγμα που δεν γίνεται μαθηματικά και όχι μόνο, για να φέρουν αυτή ότι τάχα ξέρω εγώ η Ελλάδα κάνει προσπάθειες, ότι γίνεται αγώνες και υπάρχει μπαράζ δηλώσεων στημένων και καπελωμένων από ΜΜΕ στο εξωτερικό. Ιστορικό κυρίως και με τάσεις προς την Ελλάδα, για να επιβάλλουν την άποψη ότι πάμε καλά. Εγώ νομίζω ότι το περιμένουμε. Και ότι οι αποφάσεις της καγκελαρίου δηλαδή είναι όλες σωστές, ας πούμε. Ναι, είναι σωστές. Ακριβώς. Και του Σόιμπλε και όλων αυτών, οι οποίοι εδώ πέρα ούτε λίγο το πολύ έχουν ρίξει τόσο αρνητικό πλαίσιο εναντίον της Ελλάδος και μας έχουν καπελώσει αρνητικά. Εγώ νομίζω ότι δεν βαδίζουμε στην ΕΔΕΜ. Αλλά τι θες, ας πούμε, είμαστε σε τάρταρα και δεν ξέρω από αυτά τα τάρταρα πώς θα βγούμε. Κατόπιν τούτου, στην προκειμένη περίπτωση, να χρυσώνουν το χάπι ή να λένε αυτή με τη μέχρι να επανεκλεγεί η Μέρκελ, κάνουμε άμυνα και οτιδήποτε άλλο. Εγώ σας είπα, η άποψή μου είναι ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν αύριο. Ή πρέπει να είχαν γίνει χθες. Διότι μόνο αυτή η λαός μπορεί να δώσει λύση. Για την Ελλάδα λέτε εκλογές. Για την Ελλάδα εκλογές. Ναι, ακριβώς. Γιατί αυτή είστε περίπτωση... δηλαδή υπέρ των εκλογών άμεσα, χθες. Ναι, υπέρ των εκλογών άμεσα, διότι θεωρώ αυτή ότι τα όσα είπε η τρικομματική τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο πριν τις εκλογές της δεύτερης ενότου Ιουνίου, αυτή τη στιγμή για όχι νέα μέτρα, για όχι νέα μνημόνια κτλ. Έχουμε πέσει σε μπαράζ μνημονίων και σε σκηταλοδρομίες μνημονίων και κάθε μνημόνιο είναι και χειρότερο. Και φαλκιδεύεται το μέλλον και πολύ πολύ και της νεότερης γενιάς, η οποία δεν ξέρει σε τι κατάσταση θα βρίσκεται και τι είδους χώρα θα έχουμε. Κατόπιν τούτου, εγώ προσωπικά, σαν αναλυτής, θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν εκλογές αύριο. Διότι ούτε πολύ πρέπει να δοθεί μια νέα θέση. Γιατί θα δοθεί κάποια λύση αν γίνουν αύριο εκλογές και ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να αναλάβουν όλα αυτό το χρέος και όλη αυτή την οικονομική κρίση που έχει η Ελλάδα. Και όλο αυτό το ξεπούλημα, γιατί πρέπει να τα λέμε πλέον τα πράγματα με τον ομάδα. Σωστό. Εδώ πέρα αυτή έχω. Ποιος θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει, ποιος θα μπορέσει να το φέρει πέρα. Εγώ πιστεύω αυτή τη στιγμή, αν και προς το παρελθόν είμαι πολύ πιο αρνητικός, αλλά νομίζω ότι μια κυβέρνηση συνασπισμού, γιατί κανένα ακόμα δεν μπορεί να πάρει εκλογές, με βάση το ΣΥΡΙΖΑ, τους ανεξάρτητους Έλληνες και πιθανότατα τη Δημάρα, αν φύγει από τον σχηματισμό με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε να δώσει μια επιλογή σαν τα δάνεια, σαν εναλλακτική λύση εννοώ. Προφανώς θα ζητήσουμε να μας κόψουν πάρα πολλά από αυτά τα οποία δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Προφανώς θα πρέπει να ζητήσουμε μια διεθνή διάσκεψη όπως έγινε για τη Γερμανία το 45-49, που δεν μπορούσε η Γερμανία να αποπληρώσει τα χάλια της. Mm-hmm. Τα ίδια συμβαίνει και στην Ελλάδα και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Και ένας καλύτερος συντονισμός του Νότου. Αυτό που λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με συντονισμό Ελλάδος, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας και δυνάμεων του Νότου, προσωπικά το αγκαλιάζω. Προσωπικά. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι και αυτή η κυβέρνηση θα έχει μεγάλες δυσκολίες, γιατί δεν θα είναι πάρα πολύ σταθερή από πλευράς πλειοψηφίας. Λογικό είναι, αφού είναι η κυβερνήση συνασπισμού, πρέπει να κάνει υποχωρήσεις προς τη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Αλλά σίγουρα αυτό που πρέπει να κάνουν Βίκη είναι αυσιμή να απεγκλωβιστούν αυτοστιγμία από τα μνημόνια. Και από εκεί και πέρα να επανεξετάσουν και το χρέος και βεβαίως να επανεξετάσουν εναλλακτικές μεθόδους. Με ανάπτυξη, γιατί δεν υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει μόνιμη στασιμότητα και προς τα κάτω. Κύριε Δρούγο, θα μπορέσουν να καταφέρουν το ΣΥΡΙΖΑ, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, το ΣΥΡΙΖΑ, οι ανεξάρτητοι Έλληνες και η ΔΗΜΑΡ αυτό που δεν έχουν καταφέρει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ? Θα σου πω, Βίκυ, κοίταξε να δεις. Έχουμε δοκιμάσει μέχρι τώρα τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ και φέραν την κατάσταση όπου τη φέραν. 30-32 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση και έχει καταρρεύσει η Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν δόθηκε μέχρι τώρα μια εναλλακτική επιλογή σε άλλους μικρότερους σχηματισμούς, μικρότερους τέλος πάντων ΣΥΡΙΖΑ είναι υπολογίσιμη δύναμη, αλλά τουλάχιστον να κάνουν κάτι. Κατόπιν τούτου, εγώ θεωρώ ότι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, συν κάποια πράγματα που ξέρω από επαφές που έχουν γίνει με τους Αμερικανούς ή τους Ρώσους και πιθανότατα με τους Κινέζους το Σεπτέμβριο, mm-hmm. όταν θα πάει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσουμε να αντλήσουμε κάποια βοήθεια από όλους αυτούς, όχι πως θα τα πάρουμε τζάμπα, mm-hmm. αλλά τουλάχιστον να τα πάρουμε σε χαμηλά επιτόκια και σε εναλλακτικές επιλογές για να μπορέσουμε να στηρίξουμε κάποια πράγματα. Διότι όσο είμαστε με τους Γερμανούς με αυτή την κατάσταση, εγώ πιστεύω ότι η χώρα δεν θα βγει ποτέ από την άβυσσο. Άρα θεωρώ αυτή ότι η χώρα θα είναι ένα είδος, πώς θα το πω, απικίας χρέους, να το πω έτσι, αυτή είναι η έκφραση, mm-hmm. απικίας χρέους, η οποία ούτε πολύ θα είναι στο έλεος το κοκλυφών από τη Γαλλία και τη Γερμανία κυρίως το 90%. Άρα νομίζω ότι είναι καιρός για εναλλακτικές επιλογές που πιθανότατα αυσμή δεν αποκλείται αν δεν γίνουν σωστοί χειρισμοί σε 2-3 χρόνια να λέμε δεν δουλέψαν και αυτές. Διότι από εκεί πέρα δεν βλέπω κάτι εναλλακτικό, τουλάχιστον με βάση τις δημοκρατικές αντιλήψεις πάντοτε, έτσι. Να πάμε λίγο στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας μας, κύριε Δρούγο. Ναι. Να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα. Και πριν πάμε εκεί, πραγματικά, γιατί θέλουν όλοι να έρθουν στη γη της επαγγελίας, γιατί θέλουν όλοι, μάλλον, όχι να έρθουν, γιατί θέλουν όλοι την Ελλάδα, είναι η γη της επαγγελίας?
Κοιτάξτε, τώρα από πλευράς γεωγραφικής, τουριστικής, περιβαλλοντικής και πολλών άλλων πραγμάτων, σίγουρα η χώρα μας προσφέρεται. Εδέμ στον πλανήτη, όπως έχω πει, υπάρχουν πάρα πολλές. Αλλά το θέμα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι είναι η χώρα μας είναι στρατηγική σημασίας, χώρα κλειδί. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ήθελε να αποδειχθούν όλα αυτά από πλευράς γεωφυσικού πλούτου. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση μπορούμε πιθανόν σε μερικά χρόνια να ανακάμψουμε, να γίνει σωστή εκμετάλλευση και αν υπάρχουν και όλα αυτά. Γιατί πάντοτε πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με τις μελέτες, γιατί παίζονται και πολλά ύποπτα παιχνίδια καμιά φορά, είτε με τα. Καταλαβαίνετε τα μοντέλα. Καμιά φορά πάντα υπάρχουν ύποπτα και μυστικά και περίεργα. Σαφώς. Και ναι, φυσικά. Και τώρα, σε ό,τι αφορά τα βόρεια σύνορα της Ελλάδος, εγώ πάντοτε έλεγα ότι η απειλή είναι εξ Ανατολών. Δεν το συζητάμε. Ναι. Είναι διαχρονική απειλή από την Τουρκία και από την στρατιωτική δομή της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και κυρίως απέναντι ελληνικών νήσων στο Αιγαίο. Ναι. Από εκεί πέρα όμως, στα βόρεια σύνορα της Ελλάδος, όσο και αν δεν γίνονται πόλεμοι και δεν βλέπω να ξαναγίνονται πόλεμοι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή εδώ πέρα λεγόμενες ασύμμετρες, μη γραμμικές, ας το πω υβριδικές απειλές, οι οποίες είναι χαμηλής έντασης και προέρχονται από μαφιόζικες ομάδες, από καταστάσεις περίεργες σε διασυνοριακές περιοχές, από εννοείται την αλβανική μαφία για παράδειγμα, την κοσοβαρική μαφία ή άλλες ακραίες οργανώσεις ισλαμικές, οι οποίες έχουν διεισδύσει στα Σκόπια, στην Αλβανία, ακόμα και στην Νότια Σερβία. Κατόπιν όλα αυτά, Βίκυ, με ανησυχούν πολύ, δηλαδή μη σε μια φάση εσωτερικής κρίσης στην Ελλάδα, σε μια φάση ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, παράλληλα να δημιουργηθούν και τέτοιοι κύκλοι αποσταθεροποίησης μέσα στη χώρα μας, γιατί μην ξεχνάμε και τα σύνορα, η Ελλάδα έχει τεράστια σύνορα από την περιοχή του Όρμου της Στελιάς προς την Κέρκυρα, στην Ήπειρο μέχρι το Τριεθνές του Εύρου. Κατόπιν τούτου, επειδή τα σύνορα είναι μεγάλα, έχουμε μειωμένες στρατιωτικές δυνάμεις, μειωμένες αστυνομικές δυνάμεις, άρα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι ακριβώς σημαίνει. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν απειλές ασύμμετρες από τη βόρεια ζώνη. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κάποιοι λένε για τη μαχισμό της Ελλάδας. Κρήτη, Ανατολική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, από τη φύση μου, όσο και αν έδωσα κάποια απεσιόδοξα μηνύματα, από τη φύση μου θα έλεγα είμαι εναντίον συνωμοσιολογικών θεωριών τουλάχιστον. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν πάω να εκλαμβάνω κάποια γεγονότα τα οποία είναι ενισχυτικά. Ας πούμε, η σύγχρονη με εμάς κρίση στην Κύπρο και το χάος που επικράτησε στη Μεγαλόνησο με όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά τα οποία έγιναν προμηνώς, με προβλημάτισε. Το γεγονός αυτή τη στιγμή εδώ πέρα μέσα είναι ότι όταν μπαίνουν διάφορα ύποπτα στοιχεία στην Ελλάδα με σκοπό να δημιουργήσουν καταστάσεις ή να αποπροσανατολίσουν, και αυτό με προβληματίζει. Κατόπιν τούτου, αυτή τη στιγμή είμαστε προσεκτικοί και βεβαίως όσο ποτέ άλλοτε πρέπει και οι δυνάμεις ασφαλείας και οι ένοπλες δυνάμεις να παρά τα προβλήματα τα χαόδη οικονομικά και κοινωνικά που αντιμετωπίζουν όπως και όλοι οι άλλοι Έλληνες, έτσι απλώς ανέφερα τώρα τους στρατιωτικούς και τους αστυνομικούς, να έχουν τα μάτια τους και οι υπηρεσίες πληροφοριών μας, οι οποίες δεν θα έλεγα ότι είναι και στην καλύτερη φάση, να έχουν αυτή τη στιγμή ετοιμότητα για να μπορέσουν να προλάβουν τα χειρότερα. Αλλά αυτή τη στιγμή άμεσα δεν το βλέπω, μα ανησυχεί μόνο περίπτωση θερμού επεισοδίου με τους Τούρκους νότια του Καστελόριζου, δηλαδή σε εκείνη την περιοχή η οποία είναι μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Τουρκίας και είναι δύσκολη περιοχή για μας. Αναφέρουμε στο σύμπλεγμα του Καστελόριζου, δεν λέω αποκλειστικά στο Καστελόριζο, ή τυχόν αυτή στο μέλλον να δημιουργήσουν προβλήματα τύπου Κωσόβου μέσα στη Θράκη μας οι Τούρκοι. Αλλά επί του παρόντος, παρά τις ύποπτες ενέργειες του προξενείου της Κομωτινής και παρά τις ενέργειες των Τούρκων πρακτόρων, νομίζω ας πούμε ακόμα αυτό το μέτωπο δεν έχει φανεί. Αλλά προληπτικά είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Μάλιστα. Τι έχετε να πείτε για το δικαστικό σύστημα στην Ελλάδα? Για το δικαστικό? Ναι. Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που λένε έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Και το τονίζω πάντοτε αυτό. Ας πούμε, διότι τη θεωρούσα πάντοτε τη δικαιοσύνη, πώς θα το πω, χώρο άμυνας για τον οποιονδήποτε. Βέβαια, αυτή τη στιγμή βλέπουμε αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας, βλέπουμε ενέργειες οι οποίες γίνονται από άλλα δικαστήρια και τα οποία ούτε λίγονται πολύ δικαιώνουν πολλές φορές τις κυβερνητικές θέσεις. Αναφέρομαι και στα χαράσια της ΔΕΗ, για παράδειγμα, που εντάξει δεν σου κόβει το ρεύμα, αλλά στα πληρώνεις αλλού στους φόρους ή οτιδήποτε άλλο. Βλέπω από τη στιγμή ότι τα περίμενα μεγαλύτερη κινητικότητα από τη δικαιοσύνη και κυρίως αυτή τη στιγμή που παραβιάζονται βασικά σημεία του Συντάγματος, σε ό,τι αφορά τώρα στα μνημόνια και την εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας και περιουσίας σε ευρωτοκογλύφους, εγώ θα περίμενα από τη δικαιοσύνη ακόμα μεγαλύτερη παρουσία. Έχω εμπιστοσύνη σε έρευνες που έχουν κάνει για τεράστια σκάνδαλα, όπως τώρα είναι σε εξέλιξη η δίκη του Άκη Τζοχατζόπουλου, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, όπως είναι αυτή άλλες περιπτώσεις διακίνησης βρώμικου χρήματος, και έχω δει έντιμους εισαγγελείς και ανακριτές που κάνουν θαυμάσια τη δουλειά τους και πρέπει να την κάνουν, αλλά αυτά είναι και πολιτικές αποφάσεις. Άρα νομίζω ότι η πολιτική δεν πρέπει να επεμβαίνει στη δικαιοσύνη. Δυστυχώς στην Ελλάδα συμβαίνουν τέτοια και συγχρόνως απαιτείται μια κάθαρση στην Ελλάδα από όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία τα τελευταία χρόνια με ζυζάνια δημιουργήσαν αυτή τη διαφθορά. Και νομίζω ότι πρέπει να, και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε πολλούς άλλους χώρους, να εξηγιανθεί η πολιτική μας ζωή. Αλλιώς, γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται και κάποια εναλλακτική
δράση και πολιτική, διότι ούτε λίγο το πολύ με τα, δεν μπορεί να κάνεις, πώς θα το πω, με το παλιό κρασί σε καινούργια μπουκάλια. Αυτό δεν μπορεί να είναι πλέον η πραγματικότητα. Χρειάζεται κάτι καινούργιο από πάση πλευρά, και σε μπουκάλια και σε κρασί. Τελευταία ερώτηση, κύριε Δρόγο, για να κλείσουμε. Ναι, ναι. Ποια θα είναι η εξέλιξη τελικά της Ελλάδας στα επόμενα, δεν ξέρω, βάλτε εσείς το χρονικό όριο. Κύριε Δίκη, να σου πω το εξής. Ασφαλώς αυτή τη στιγμή οικονομικά και κοινωνικά βλέπω την κατάσταση να χειροτερεύει. Είπα ότι επιφύση μου και πολλά πράγματα ήμουν ανέκαθεν αισιόδοξος, αλλά όπως βλέπω την κατάσταση τα τελευταία τρία χρόνια, βιώνοντας από πάση πλευράς και μιλώντας καθημερινά με πολλοί κόσμο στις διάφορες περιοχές της Αθήνας, δεν λέω μόνο εδώ που είμαι, και πηγαίνοντας και μιλώντας, δεν βλέπω αυτή τη στιγμή βελτίωση. Με ανησυχεί πάρα πολύ, είδα χθες 72% στη Δυτική Μακεδονία άνεργοι νέοι. Χειρότεροι, λέει, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 72% μιλάμε για νεαρές ηλικίες. Μιλάμε αυτή τη στιγμή την ίδια στιγμή, είδα και στην Κρήτη κάτω, υπολογίσμος, σε όλη την Ελλάδα υπάρχει ανεργία. Προθέσα είχα πάει από τη Χαλκίδα για μια υπόθεση και είδα αυτή τη στιγμή από τις δύο πλευρές του πορθμού του Ευρύπου ανθρώπους νέους να κάθονται, παιδιά με βιογραφικά που να μην έχουν μέλλον. Αυτά με στεναχωρούσαν άνθρωπο, και σαν νέο άνθρωπο. Συνεπώς στην προηγούμενη περίπτωση θεωρώ ότι η κατάσταση, αν δεν αλλάξει και παραμείνει στη μορφή που είμαστε τώρα, θα χειροτερεύει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βέβαια η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αυτό είναι αλήθεια. Καλή έκφραση είναι αυτή, αλλά στην Αθηνά και χείρια κίνη θα έλεγα. Αλλά πρέπει και ο ελληνικός λαός ανάλογα να απαντήσει στις προκλήσεις των καιρών. Τι Ελλάδα θέλουμε, και επειδή αυτή πρέπει να σώσουμε τα πράγματα πριν. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν μεγάλες ενέργειες και πολιτικά και οικονομικά και κοινωνικά, αλλά συγχρόνως αυτή τη στιγμή εδώ πέρα μέσα πρέπει να είμαστε και έτοιμοι και για εθνικούς κινδύνους. Διότι αυτή τη στιγμή, πώς να το πω, ο λύκος στην Αναμπούλα χαίρεται. Και ο Αναμπούλα κυρίως αναφέρουμε στους Τούρκους, βεβαίως, που έχουν τις πιο ισχυρές δυνάμεις να δημιουργήσουν προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Δρόγο, μακάρι να είχα και άλλο χρόνο να σας αφιερώσω. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα ήταν πραγματικά καταπληκτικά αυτά που μας είπατε. Ελπίζω να μην βγείτε αληθινός. Έτσι πρέπει, έτσι να μην βγούμε αληθινός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως έχω πει στην Καβάλα, έχω μεγαλώσει. Συνδέομαι πάρα πολύ με τη Μακεδονία. Αγαπώ πάρα πολύ τον κόσμο εκεί. Έρχομαι πολύ συχνά για ομιλίες. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου έκανες να είμαι σήμερα στην εκπομπή σου. Κύριε Δρόγο, όταν θα ξανάρθετε στην Καβάλα, θα έρθετε να κάνουμε εδώ μια εκπομπή μαζί εξ ολοκλήρου από την αρχή μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστώ, Βίγη. Μια χαρά.